Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σε σύσκεψη του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λικουρέντζου και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Μάριου Σαλμά με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ και τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, έγινε εκτίμηση των εσόδων και εισπράξεων του ΕΟΠΗ από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους. Έτσι, με βάση αυτή την εκτίμηση, στις 12 Σεπτεμβρίου εξοφλείται ο μήνας Ιούνιος του τρέχοντος έτους. Στις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η σταδιακή εξόφληση του Ιουλίου και του Αυγούστου, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 12 Νοεμβρίου. Στις 12 Δεκεμβρίου εξοφλείται ο μήνας Σεπτέμβριος. Στα τέλη Οκτωβρίου από τη δόση για την εξόφληση των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τρίτους έως 31 Δεκάτου του 2011 θα καταβληθούν οι αντίστοιχες οφειλές προς τους φαρμακοποιούς. Ωστόσο, στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας αντέδρασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, διαμαρτυρόμενος για επιλεκτική πληρωμή, όπως υποστηρίζει των οφειλών του ΕΟΠΗ, ζητώντας άμεση συνάντηση για το θέμα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά και τον Διοικητή του Οργανισμού. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιβάλλεται να διασφαλίσει ότι όλοι οι πάροχοι υγείας θα πληρώνονται αναλογικά και ισότιμα και δεν θα δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που φωνάζουν δυνατότερα ή απειλούν με διακοπή της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες, αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας τη δημιουργία διαρκούς επιτροπής διαχειριστικού ελέγχου του ΕΟΠΗ με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς, η οποία θα εξετάζει τη διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό τους. Έχουμε επισημάνει ότι οι δαπάνες της υγείας είναι ανελαστικές σε ένα στοιχειώδες επίπεδο βασικών παροχών υγείας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους φορείς, συνεχίζουν οι γιατροί, λέγοντας πως δεν πρέπει να επικρατήσει στον ευαίσθητο χώρο της υγείας ο νόμος της ζούγκλας. Αυτοί που παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια στην πλάτη της κοινωνίας θα αντιληφθούν ότι χωρίς γιατρούς δεν υπάρχει υγεία.